Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το Διορθόδοξο Μοναστικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1996 στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης με τίτλο «Ο Γυναικείος Μοναχισμός και ο Άγιος Νεκτάριος». Θα ακούσετε τώρα την εισήγηση του πρωτοπροσβύτερου πατήρ Θεόδωρου Ζήση με θέμα «Η αλληλογραφία του Αγίου Νεκταρίου με τον Αγιορείτη Γέροντα Δανίλη Κατουνακιώτη». Ευχαριστώ πολύ. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις για εξοικονόμηση χρόνου. Η απόφαση να παρουσιάσω στο παρόν λαμπρό συνέδριο για τον γυναικείο μοναχισμό την αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του Αγιορείτου Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου οφείλεται σε τρεις λόγους. Κατά ευτυχήν πρώτη συγκυρία συμβαίνει να ασχολούμαι αυτήν την περίοδο με την αλληλογραφία αυτή, επειδή η σημερινή ευλογημένη μοναστική αδελφότης των Δανιηλαίων, κληρονόμων και του ονόματος και του ήθους του φημισμένου για την αρετή και την σοφία του Γέροντος Δανιήλ, μου ανέθεσε την φροντίδα της εκδόσεως αυτής της αντιλογραφίας, ιδιαίτερα δε της συντάξεως της σχετικής εισαγωγής με ιστορικοθεολογικά σχόλια. Με τη χάρη του Θεού το έργο αυτό είναι ήδη έτοιμο και θα μπορούσαμε να το έχουμε στα χέρια μας κατά το δεύτερο συνέδριο του Οκτωβρίου, για να αποφευχθούν όμως κάποιες ατέλειες από την απαραίτητη για την προθεσμή αυτή σπουδή, μεταφέραμε τον χρονικό αυτό στόχο στις παραμονές των Χριστουγέννων. Ο δεύτερος λόγος έγκυται στο ότι εις τα κείμενα αυτών των επιστολών υπάρχουν για τον Άγιο Νεκτάριο πολύ ενδιαφέροντα, άγνωστα εν πολύ στοιχεία, τα οποία θα πλουτίσουν όσα περί του μεγάλου αυτού Αγίου των ημερών μας γνωρίζουμε. Και ο τρίτος λόγος έχει σχέση με το γενικό θέμα του παρόντος συνεδρίου, με τον γυναικείο μοναχισμό, για την προκοπή και ευστάθεια του οποίου εφρόντισαν και οι δύο σύγχρονοι αυτοί μοναστικοί ηγέτες. Την τριπλή αυτή διαίρεση θα έχει στη συνέχεια και η ταπεινή μας εισήγηση. 1. Σύντομη παρουσίαση της αλληλογραφίας. Του Αγίου Νεκταρίου προς τον Γέροντα Δανιήλ σώζονται 4 επιστολές και απόσπασμα μιας 5ης επιστολής η οποία χάθηκε. Οι 2 πρώτες επιστολές στέλνονται από την Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Η πρώτη το 1903 και η δεύτερη το 1908. Έτος κατά το οποίο απεχώρησε από την Ριζάριο και καταστάθηκε οριστικά εδώ, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, το οποίο ενώ ήταν ακόμη σχολάρχης ίδρυσε το 1904. Πόσο κοντά μας χρονικά είναι ακόμη ο Άγιος, φαίνεται και από το ότι δεν έκλεισε ακόμη η πρώτη εκατονταετία από την ίδρυση της Ιεράς Μονής. Ελπίζουμε ότι ο Άγιος Ίδρας θα μας ξανακαλέσει, θα μας ξανασυγκεντρώσει πάλι εδώ, για να γιορτάσουμε και την πρώτη εκατονταετία της Ιεράς Μονής σε 8 χρόνια, το 2004. Οι 2 άλλες επιστολές στέλνονται κατά την επιγραφή τους εκ της εν εγίνη γυναικείας Ιεράς Μονής Παναγίας Τριάδος. Η πρώτη τον Αύγουστο του 1913 και η δεύτερη τον Δεκέμβριο του 1915, ενώ η απολεστήσα επιστολή, απόσπασμα της οποίας σώθηκε, πρέπει να εγγράφει το 1908 ή το αργότερο το 1909, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του αποσπάσματος. Του Γέροντος Δανιήλ προς τον Άγιο Νεκτάριο σώζονται επίσης 4, γραμμένες όλες εν κατουνακίης του Αγίου Όρους, όπου μέχρι σήμερα υφίσταται, ανακαινισμένη βέβαια και διευρυμένη, η καλύβη του Γέροντος Δανιήλ, το σημερινό ησυχαστήριο της μοναστικής αδελφότητος των Δανιηλαίων, στο αρχείο του οποίου υπάρχει η εν λόγω αλληλογραφία. Οι 2 πρώτες εγγράφησαν το 1903, η μία τον Μάρτιο και η άλλη τον Ιούνιο. Στέλνονται δε εις Αθήνας, όπου εσχολάρχευε τότε ο Άγιος στη Ριζάριο. Η τρίτη στέλνεται τον Σεπτέμβριο του 1913 και η τετάρτη τον Σεπτέμβριο του 1915. Στην αλληλογραφία που εκδίδεται
περιελήφθησαν και επιστολές του γέροντος Δανιήλ προς άλλα πρόσωπα, στις οποίες υπάρχουν σημαντικότατες αναφορές στον Άγιο Νεκτάριο, ενδεικτικές του πόσον ετοιμάτω εν ζωή ακόμη ο Άγιος, από ένα αυστηρό μάλιστα κεκό αγιορείτη γέροντα, ο οποίος αμέσως μετά τον θάνατο του Αγίου Νεκταρίου προλέγει ότι θα σημειωθούν επάνω στο σκήνομά του και θαύματα. Ο εντοπισμός αυτών των αναφορών στον Άγιο Νεκτάριο οφείλεται στους μοναχούς της αδελφόρετος των Δανιηλαίων, οι οποίοι μονίμως εντρυφούν εις τα κείμενα των επιστολών του μακαριστού ιδρυτού της αδελφότητος, συχνά μάλιστα τις αναγνώσκουν και στην τράπεζα. 2. Ο Άγιος Νεκτάριος βάσει αυτών των επιστολών. Δεν πρόκειται εδώ να αναλύσουμε εκτενώς το περιεχόμενο, το πολύ ενδιαφέρον αυτών των επιστολών. Ενδεικτικώς μόνο θα παρουσιάσουμε μερικά στοιχεία. Προκύπτει εν πρώτης η ζωηρή επιθυμία του Αγίου Νεκταρίου να αγοράσει στο Άγιο Όρος ένα κελί για να εγκαταστήσει εκεί ένα ή δύο πνευματικά του παιδιά, άνδρες. Ενδιαφερόταν επομένως και για τον ανδρικό μοναχισμό ο Άγιος Νεκτάριος, που ήθελαν να μονάσουν στο Άγιο Όρος. Είναι πολύ χαριτωμένες στην απλότητά τους οι οδηγίες που δίνει ο Άγιος για το πώς πρέπει να είναι το κελί. «Γνωρίζομεν ημίν», γράφει στο γέροντα Δανιήλ, «ότι επιθυμούμε να αγοράσουμε εν Αγίο Όρη κελίον τι, εις θέση με συμβρινήν και ομαλήν και έχων κήπων και είδωρ και ή δυνατών και εκκλησίαν». Η επιθυμία της αγοράς του κελίου δεν σήμαινε βεβαίως ότι εσχεδίαζε να εγκαταβιώσει μονίμως στο Άγιον Όρος. Σκοπός του ήτο, όπως γράφει, «επιμέν του παρόντος να εγκαταστήσω ένα ή δύο πνευματικά μου τέκνα, τα οποία θέλουσι να μονάσω σε ένα Αγίο Όρη, μετά δε χρόνων τινά, όταν απαλλαγόμεν των πολλών φροντίδων, ας ανελάβομεν εν τη μονή ημών, ερχόμεθα εις Άγιον Όρος, διά τη χρονικών διάστημα, προς πνευματικήν αναψυχήν». Συνήχαν τον Άγιο Νεκτάριο τόσο πολύ οι πολλές φροντίδες που είχε αναλάβει για την μονή του, ώστε ούτε ο λίγο διάστημα χρόνου ή μπορούσε να διαθέσει προς πνευματικήν αναψυχήν. Μεταθέτει δε αυτήν την επιθυμία του εις το μέλλον. Επισημαίνει στον γέροντα Δανιήλ ότι το έργο αυτό που του αναθέτει τον ενδιαφέρει πολύ. Με πόση ταπείνωση γράφει ένας Μητροπολίτης προς ένα μοναχό: «Λαμβάνω το θάρρος, βασιζόμενος επί την ημετέραν προς ημάς αγάπην της ημετέρας πανοσιολογιότητος, να αναθέσω εις αυτήν κατάλληλον προς επιτέλεσιν έργων τα μάλα ημίν ενδιαφέρον». Ζητεί ακόμη να φροντίσει ο γέρον Δανιήλ εκτός του κελίου να έβρει αγαθών και ενάρετων γέροντα, όπως αναλάβει την ποδηγεσία των δοκίμων πνευματικών τέκνων, τα οποία δέονται αγαθού αλήπτου, όπως εισαγάγει εν το σταδίο του αγώνος και ενισχύσει αυτά διάται του παραδείγματος και του λόγου εις τον πνευματικόν αγώνα. Η συγκινητική πράγματι αυτή η επιθυμία της αγοράς κελιού στο Άγιο Όρος, που τόσο τον ενδιαφέρει, δεν πραγματοποιήθηκε. Η απάντηση του γέροντος Δανιήλ δεν ήταν ενθαρρυντική. Μολονότι, όπως γράφει, ήθελε και επιθυμούσε να ευχαριστήσει τον Άγιο, μη φιδόμενος ούτε κόπου ούτε γερατίου, υπήρχαν πολλοί αρνητικοί λόγοι και προπαντός ότι επί του παρόντος δια να ευρεθεί τι ούτων κατάλληλων κελίων ησυχαστικών συνοδάτη αγαθή αυτής ευαρεσκία είναι κάπως δύσκολον, και δεύτερον, όπερ και δυσκολότατον, δια να ανακαλύψομεν γέροντα τεινά ενάρετον και μάλα διακριτικών προς ανάληψη πνευματικής επιστασίας επί των πνευματικών σας τέκνων, και τούτο καθά εγώ επίσταμε, είναι επίσης δυσκατόρθωτον. Ο Άγιος βέβαια δεν επανήλθε επί του αιτήματος. Έζησε άλλα 7 χρόνια, αφού η επιστολή γράφερε το 1913, περιμένοντας μέσα στις φροντίδες κάποια αναψυχή, που του χάρισε βέβαια ο Θεός στην πληρότητα, μονήν και άνεσιν αιωνίαν αυτό δωρισάμενος.
Ασφαλώς θα εμεθυμείται ο Άγιος το κατανυκτικό περιβάλλον του Αγίου Όρους, το οποίο είχε επισκεφθεί για πρώτη και μοναδική φορά το καλοκαίρι του 1898, 15 χρόνια πρώτης αποστολής αυτής της επιστολής, κατά το διάστημα των θερινών διακοπών της Θριζαρίου. Το εγνώρισε σχεδόν όλο. Ξεκίνησε από το Βατοπέδι, έφτασε στη Μεγίστη Λαύρα και από εκεί στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα. Τρεις σχεδόν ολόκληρους μήνες ερούφηξε τον πλούτο και τους θησαυρούς των μεγάλων αγιορητικών βιβλιοθηκών και την πνευματική κατάνοιξη των αγιορητικών ακολουθιών. Στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται συλλογή επιστολών του, την δημοσίευσε μία θεολόγος με ευλογία του ηγουμένου. Στην Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας, στο βιβλίο επισκεπτών, υπάρχει η ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του, η οποία έχει ως εξής: «Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Σκήνωμα αληθώς του Κυρίου, η ιερά και σεβασμία Μονή της Μεγίστης Λαύρας, και εμεί λίαν αγαπητή και λίαν ποθητή. Εκφράσα στο φρόνημά μου, εκφράζω και τα ευχαριστίες μου, πρόσθε τους οσιωτά τους επιτρόπους της Ιεράς Μονής και άπασαν την Ιεράν Σύναξην δια την φιλοφροσύνην, αδελφικήν αγάπην και την πρόθυμον περιποίησην. Και εύχομαι από μέσης καρδίας τη Ιερά Αδελφότητη, την Θείαν Αντίληψην και πλούσια τα ελέη παρά του λατρευωμένου Θεού». Τη 7η Αυγούστου 1898, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Και ασφαλώς μεταξύ Καυσοκαλυβίων και Αγίας Άνης τα Κατουνάκια, όπου από το 1881 ασκήτευε ο γέρον Δανίλ με την συνοδεία του. Δέχθηκαν την επίσκεψη του φιλομονάχου αρχιερέως και συνεδέχθησαν έκτοτε. Η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως παρουσιάζονται στην αλληλογραφία τους, θεμελιώθηκαν κατά την ευλογημένη αυτή συνάντησή τους. Ο Σώτος Χονδρόπουλος, στη γνωστή θαυμάσια αφηγηματική βιογραφία του Αγίου, ο Άγιος του αιώνα μας, παρουσιάζει αριστοτεχνικά την επίσκεψη του Αγίου Νεκταρίου στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο των ζωγράφων Δανιηλαίων, οι οποίοι, όπως γράφει, μελωδικοί ιεροψάλτες εκτελούσαν τις ιερές ακολουθίες με τέτοια κατάνοιξη που ο επισκέπτης λησμονούσε τα πάντα, εθεροπιανόταν, ξέφευγε από τη χωρική ουσία και επιθυμούσε να μην σαλέψει ποτέ από εκεί. Εντυπωσιακή επίσης είναι, με βάση την αλληλογραφία, η προθυμία του Αγίου Νεκταρίου να βοηθήσει υλικός και πνευματικός, ως και η απλοχεριά του. Ήταν βαθύτατα στενοχωρημένος ο γέρον Δανίλ, διότι έπεσε θύμα απάτης ενός επιδόξου εκδότου των έργων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Επιθυμών να συμπράξει στο θεάρεστο έργο της εκδόσεως ο γέρον Δανίλ, αλλά και να αποκτήσει και ο ίδιος τα χρυσοστομικά, για να μην αναγκάζεται να τα αναζητά στις βιβλιοθήκες των μονών, δανείζεται σημαντικό για την εποχή εκείνη ποσό και το δίδει στον επίδοξο εκδότη, ο οποίος εδεσμεύθη να επιστρέψει τα χρήματα άμα την κυκλοφορήσει του πρώτου τόμου. Αντί τούτου όμως, μόλις πήρε τα χρήματα, χωρίς βεβαίως καμία απόδειξη, ως άλλος Ιούδας, γράφει στον Άγιο Νεκτάριο ο γέρον Δανίλ, φυγάς όχετο διαδράς εις Αμερικήν. Όπως γράφει ο γέρον, πράγμα που τον ελείπησε και τον στενοχώρησε βαθύτατα. Τη στενοχωρία αυτή μετέφερε στον Άγιο Νεκτάριο ο συνδεόμενος με αμφωτέρους μεγάλος λογοτέχνης Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι μας ότι στο τέλος του βίου του, μαζί με την σύζυγό του, εκάρισαν μοναχή. Με συνέπεια ο Άγιος αμέσως να αποστείλει ωραιωτά την παραμυθητική επιστολή, στην οποία συνοψίζει άριστα όλη την πατερική διδασκαλία περί του ότι οι θλίψεις αποτελούν ευεργεσία και ότι από τη δοκιμασία αυτή ασφαλώς προέκυψε μέγα αγαθό. Συγχρόνως όμως δεν αρκείται μόνο στα λόγια, αποστέλει στον γέροντα Δανίλ την πανάκριβη σειρά των απάντων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της εκδόσεως του Μόμφωκον
σε 13 ογκώδεις τόμους που σώζεται ακόμη στη βιβλιοθήκη του ησυχαστηρίου των Δανιηλαίων, μάλλον αυτήνη που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Την στερήθηκε ο ίδιος για να βελτιώσει την στενοχώρια του γέροντος Δανιήλ, για να ανακουφίσει όσο μπορούσε την θλίψη του γέροντος, ο οποίος απαντών ευγνωμονεί τον Άγιο για την πολύτιμη προσφορά των χρυσοστομικών, αλλά και για την πολύτιμη επιστολή με την περιθλίψιος φιλοσοφία, στην οποία προσθέτει και αυτός δικές του σκέψεις, αρνούμενος από ταπείνωση ως αμελής και ράθυμος ότι ανήκει σε εκείνους που ευεργετεί ο Θεός με πειρασμούς και θλίψεις, καθώσον, όπως γράφει, δεν πολιτεύομαι κατά το προηγούμενο θέλημα του Θεού, αλλά κατά το επόμενον. Ήδη σε αυτήν την απάντηση του γέροντος Δανιήλ υπάρχει αξιοπρόσεκτη γνώμη για τα συγγράμματα του Αγίου Νεκταρίου. Ευχαριστώντας για την αποστολή τους, εκτιμά ότι εν αυτής τη συγγράμμαση υπάρχει το ανεπίληπτον και ορθότατον πνεύμα της ευαγγελικής διδασκαλίας και τελειοποιού γνώσεως. Όπερ εύχομαι, όπως επαυξήσει ο Πανυπεράγαθος Κύριος προς δόξαν της του Χριστού Εκκλησίας και προς τηλίτευση ανεξιθρίσκων τιμών σημερινών θεολόγων, ήτινες αποστέργοντες την της Θείας Γραφής Θείαν Αποκάλυψην, αποπειρώνται διοθνίων σοφιστιών να ενσπύρωσιν εις την νεολαία την πλατείαν οδόν προς ικανοποίηση της ιδιοτελείας των. Σε άλλη του δε επιστολή προς τον Άγιο Νεκτάριο, ευχαριστώντας και πάλι για δύο έργα που έλαβε, τους δύο τόμους περί των αιτίων του σχίσματος και τις δύο μελέτες περί εκκλησίας και παραδόσεως, υπερεπαινεί τον Άγιο και γράφει «Τα εχεπευκεί ημών βέλη κατά των θεοστηγών παπολατρών και διαμαρτυρωμένων, εισί τρανόφθον κοντρόπεων και όλμος βαρίσταθμος κατά των ημαρτυμένων αυτών κακοδοξιών, και εν καιρό το προσήκοντι, ο γλυκύτατος Ιησούς θα στέψει την ιεράν αυτής κορυφήν διαμαραντίνων στεφάνων». Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με ενδεικτικές γνώμες του γέροντος Δανιήλ που υπάρχουν σε επιστολές που έστειλε σε άλλα πρόσωπα. Σε επιστολή του προς τον Φωκίωνα Βάμβα, τον οποίο απέσπασε από την πλάνη του Μακράκη, γράφει για τον Άγιο Νεκτάριο, στον οποίο κατέφυγε ο Φωκίων να εξομολογηθεί. «Ουχ ή τον δε, οποίαν ευχαριστίαν και ευγνωμοσύνη να σας εκφράσω, αγαπητέ μη, δια την υπακοήν ειν υπεδείξατε εις εμέ των ανάξιων και αμέσως πέφσαντες απεκαλύψατε εις τον αγιότατον αρχιερέα Νεκτάριον όλους τους λογισμούς σας, και δια της συγχωρητικής αυτού ευχής ελάβετε την άφεση των αμαρτημάτων σας. Ω, τι μέγας της Εκκλησίας πατήρ ούτος», εν ζωή ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος, «ω, τι μέγας της Εκκλησίας πατήρ ούτος», ποιος το λέει αυτό για κάποιον ζώντα σήμερα, «πράγματι, ως άλλος μέγας βασίλειος σας προσυνέχθη και αφού δια των μελιρήτων επιστολών του σας ωφέλησε και εξεδηλώσατε και εμείς εις αυτόν πάνθ όσα σας συνέβησαν, ούτως ως διορατικότατος πατήρ δια της ειρημένης ευχής έχουν υπόψη την ορθόδοξον ομολογία σας και καλήν βεβαίως επιστροφήν σας οκείωσε μέρα του Θεού», κτλ. Σε εκτενή συλληπιτήρια επιστολή προς την ηγουμένη ξένη επί το θανάτο του Αγίου Νεκταρίου με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 1921, δύο μόλις μήνες μετά την κίνησή του, με βάση μερικά αδιαφιλονίκητα τεκμήρια της αγιαστικής χάριτος, δοξάζει τον Πανάγαθο Κύριο, ώστις τον ανέδειξεν Άγιον της ημέρας και θα φημωθώσει πολλών ασεβών στόματα. Είναι μάλλον η πρώτη γραπτή αποδοχή και διακήρυξη της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου δύο μήνες μετά την κίνησή του. Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1924, έμπλεος χαράς ο γέρον Δανιήλ γράφει στον Νικόλαο Ρέγκο στην Θεσσαλονίκη όσα του επληροφόρησε διαγράμματος ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης σχετικά με την πρώτη ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου. «Ήδη θα σαναγγείλω εν χαροποιών άγγελμα, όπερ θα φεδρύνει μεγάλος το χριστεπώνυμον ορθόδοξον πλήρωμα και θα κατεσχύνει τους κακοδόξους
και τους έχοντας ανημένων και εκλεγημένων δίων. Το άγγελμα αυτό, όπως του το μετέδωσε γραπτός ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ανήρευλαβέστατος και εγκυκλοπαιδικότατος, είχε ως εξής: «Καταφτάς έγινε η ανακομιδή το εν μακαρία τη λήξη Αγίου Πενταπόλεως Νεκταρίου και βρέθη το Άγιον αυτού λείψανον ακέραιον, ως ήτο ζών και ευωδιάζων. Αλλά σήμερον ιερεύς της εξεγίνης ελθών και λόγου γενωμένου μη είπεν εμπιστευτικός ότι πράγματι ο άνθρωπος ούτως είναι Άγιος. Και ότε έγινε μυστικά υπό τριών ιερομονάχων η ανακομιδή του, εισθάνθησαν ευωδίαν άπαντες, ού μόνον οι ευρεθέντες εν τη ανακομιδή ιερείς, αλλά και ευρεθείς εμονάζουσε. Αλλά καθώς είπον εμπιστευτικός εις τον ιερέα, ώστις με επεσκέφθη με τα δύο ημέρα της ανακομιδής οι διαλυφθέντες ιερομόναχοι, εμέν χείρες του Αγίου είχον διαλυθεί, το δε επίλυπον σώμα ή το αδιάφθορον, και φαίνεται εις μερικά μέρη του προσώπου ότι που και που εσχεδίαζε την διάλυση, και ως να ήτο την αυτήν ημέραν τεθαμένος. Δια τούτο ειν αγκάστησαν να το καλύψουν και άφθης εις τον τάφον». Μετά από τις πληροφορίες αυτές του Μωραϊτίδη, προσθέτει στην επιστολή και την δική του γνώμη ο γέρον Δανίλ: «Και εγώ φρονώ ότι προϊόντους του χρόνου θα διαλυθεί άπαν και τα οστέα αυτού θα έχωσει την ευωδία, και αν θελήσει ο Άγιος Θεός να τον δοξάσει, θα παρουσιαστώσει θαύματα όπως και έγινε». Και περνούμε στην τελευταία παράγραφο για να τηρήσω και εγώ τον χρόνο της εισηγήσεώς μου, που έχει ως θέμα ο γυναικείος μοναχισμός στην αλληλογραφία του. Θα πω ενδεικτικώς μόνο ένα-δύο στοιχεία και θα παρουσιαστούν αυτά στα πρακτικά του συνεδρίου. Ελέγχθησαν ήδη και ακούστηκαν πολλά από θαυμάσιες εισηγήσεις για το πόσο απλανός πράγματι ο Άγιος Νεκτάριος καθοδηγούσε, όπως φαίνεται στις 136 επιστολές, την μοναστική εδώ αδελφότητα. Αυτός λοιπόν ο απλανής οδηγός, διδάσκαλος και πατήρ της Εκκλησίας ήταν τόσο ταπεινός, ώστε γράφει εις αυτόν τον γέροντα Δανίλ μία επιστολή και του ζητάει σε αυτήν την επιστολή να στείλει για τις μοναχές εδώ στην Αίγινα πνευματικές οδηγίες. «Θέλετε μας υποχρεώσει μεγάλος, εάν ευαρεστηθείτε να γράψετε λόγων την άσυνέσεως πνευματικής προς τα σπαρθένους προς ενίσχυσιν αυτών. Η μετέρα επιστολή υπό της πράξεως και θεωρίας υπηγορευμένη, έστε αυτές εστερημένες τη αυτής ζώσης διδασκαλίας», σαν να μην ήταν ο ίδιος ζώσα διδασκαλία, «πνευματικών εντρίφημα και αληθώς στήριγμα πνευματικών». Αλλά οι Άγιοι στο ίδιο μήκος κύματος συνεννοούνται, και ο γέρο Δανίλ δεν έπεσε στον πειρασμό του εγωισμού, αλλά απαντώντας και γράφοντας πραγματικά ένα θαυμάσιο μοναστικό κείμενο περί μοναχικής διατυπώσεως, το οποίο σε βασιμιώρατε Άγιοι, δες επιτρέψτε μου να πω πως καλό θα ήταν να κυκλοφορήσει σε μικρό φυλάδιο για να το έχουν οι αδελφότητες όλες οι γυναικείες, διότι έχει τύχη της εγκρίσεως του Αγίου Νεκταρίου και το επαινεί ο Άγιος Νεκτάριος. Γράφει λοιπόν ένα θαυμάσιο μοναστικό κείμενο που αναλύει με πολλές πρακτικές λεπτομέρειες την ζωή των μοναχών μέσα στα μοναστήρια, και λέει τα εξής ο γέρον Δανίλ: «Και δεν είναι το βεβαίως ίδιο νεμού του και λόγο και έργο αμαθούς και απαιδεύτου να αναλάβω την παραξίαν μητάφτην αξίωσιν και να εκθέσω συμβουλάς και νουθεσίας αρμοζούσας εις ημάς τας φιλοθέους παρθένους, έτινες καθοδηγούμενε απλανός και ενδιακρίτως παρά του ηρημένου Αγίου Πατρός, του διακρινωμένου επί Θεοσοφία και χάρητη, δεν έχετε την ελαχίστην ανάγκη άλλου τινός οδηγού και μάλιστα αδαούς και αναξίου, ως ίος την χάνω εγώ και ελάχιστος». Αλλά για να κάνει υπακοή, δέχτηκε να αποστείλει αυτήν την κοινοβιακή διατύπωση. Είχα πρόθεση να παρουσιάσω εδώ μερικά στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει ήδη χρόνος. Και καταλήγω, σεβασμιότατε, εις τον επίλογό μου, σεβασμία ομίγυρης, με την εξής σκέψη: πραγματικά και ο γέρον Δανίλ φρόντισε πάρα πολύ για τον γυναικείο μοναχισμό. Στο αρχείο των Δανιηλαίων σώζεται μία συλλογή 250 επιστολών, τις οποίες έστειλε προς την ηγουμένη
της Μονής και Χροβουνίου στην Τίνο την γερόντισσα Θεοδοσία, μια μεγάλη μορφή γεροντήσεις των καιρών μας, η οποία ήταν πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ. Και η αδελφότης των Δανιηλαίων έχει σκοπό και αυτήν την συλλογή των επιστολών του να την εκδώσουν για να παρουσιαστεί το έργο που έκανε ο γέρον Δανιήλ για τον γυναικείο μοναχισμό. Αυτόν λοιπόν των προσπαθειών του Αγίου Νεκταρίου, κυρίως του δοκιμαστέντος και αγιαστέντος υπό του Θεού, αλλά και άλλων μεγάλων γερόντων, είναι η σημερινή άνθηση του μοναχισμού, απόδειξη της οποίας είναι η ευλαβής εδώ παρουσία τόσων εν θέων και ευλαβών μοναζουσών. Σας ευχαριστώ.